Έχω πάρει δύο emails. Ένα Κύπριο που ζει στη New Orleans, από ελίστα, e μου γράφει: Είμαι κοντά σου, θέλω τι λεπτομέρειε και πώ μπορώ να εμπεδίσω δίπλα σου. Η ε, σα με τον πρόδρομο Πετρίδη. Καλέ. Πολύ καλέ. Ήταν μια εύκολη απόφαση για σας να πείτε ότι θα προχωρήσω να κάνω αυτό το κήπεδο. Η ιδέα άρχισε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 23. Έρχομαι στην Κύπρο, πήγαινα στο γάσι Το Σεπτέμβριο του 23 όταν ήρθα, του λέω παιδιά, πού είστε, κάνετε feasibility study, γιατί έχω ενδιαφέρον να δω λεπτομέρειε. Υπήρξαν στιγμέ μετά τι σπουδέ που να σκεφτήκατε να επιστρέψετε πίσω στην Κύπρο. No, ουδέποτε. If you are successful, δηλαδή αν επέτυχε, you have an obligation to give back. Δηλαδή πρέπει να προσφέρει κάτι και στο, στον κόσμο. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν στάδιο που μπορεί να φιλοξενεί οι οικογένειε. Η βία καταστρέφει το άθλημα. Θα σα ενδιέφερε κάποτε να γίνετε ο πρόεδρο τη αγαπημένη σα ομάδα. Προσπαθώ να κάνω κάτι που θα είναι καλό για το αποέλθω σαν -well μια οικογένεια. Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα Antenna Live Podcast. Μαζί μα ένα άνθρωπο που απασχόλησε έντονα το προηγούμενο διάστημα, ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με το γήπεδο του Αποέλε. Ένα όνειρο για όλου του Αποελίστε. Λίγε ώρε μετά και τι επίσημε ανακοινώσει, με ιδιαίτερη τιμή εδώ στο Antenna Live Podcast και μαζί μα είναι ο κύριο Ντίνο Ιορδάνου, ένα επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αμερική εδώ και δεκαετίε. Κύριε Ιορδάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερη τιμή να είστε μαζί μου λίγε ώρε μετά και τι επίσημε ανακοινώσει. Ναι, yeah, και εγώ σα ευχαριστώ. Είμαι με χαρά που είμαι πάντα πίσω στην Κύπρο. Αρχικά, ποια είναι η σχέση σα με το Αποέλ. Ε, πάντα από μικρό ήμουν από Ελίστε. γεννήθηκα στον πέρα χωριό Νίσο, μεγάλωσα στην Κύπρο. Ε, τελείωσα τα σχολεία εδώ, τεχνική σχολή, ήμουν στο κλασικό. Μετά πήγα στρατιώτη και έφυγα για την Αμερική όταν ήμουν 19 χρονών. Έπαιξα ποδόσφαιρο στον Οθέλον Αθιένου όταν ήμουν 17 και 18 χρονών. Έπαιξα εκεί δύο χρόνια, και... αλλά πάντα παρακολουθούσα το ποδόσφαιρο. Η... Όταν πήγα στην Αμερική και ιδρύσαμε τον Παγκύπριο, έπαιξα στο κολέγιο για τέσσερα χρόνια και μετά άρχισα να παίζω στον Παγκύπριο. ήρθαν πολλά παιδιά από την Κύπρο, αποελίστε, ομονιάτε. Απολλονίστες από, από τον Απόλλωνα μέχρι και ο Παπαλούκας από το, από το Παραλίμνη. εγνώρισα so, πολλά καλά παιδιά που έρχονται για σπουδέ και παίζαν και ποδόσφαιρο και έπαιξα μαζί του. Παρόλο που ε. βρίσκεστε στην Αμερική είστε κοντά στην αγαπημένη σας ομάδα. Ναι, ναι, Είχεστε πάντα. Α, Οι σχέσει μου ήταν πάντα στενέ. Ε, ο... Ο Πετράγκη, ο Ατζετομάρη, που είναι και πρόεδρο των παλεμάχων του Αμποέλ, έπαιξαμε ποδόσφαιρο μαζί. Έπαιξα ποδόσφαιρο με τον Κρηγικών, έπαιξα ποδόσφαιρο με, 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 με πολλού άλλου. Του Απόλλωνα ήταν ο Γενάρη, ο Μωράρη, αν του έχει ζακιστού. Ε, είσαι εσύ, είσαι μικρό, θα του ξέρει. Λέω παίχτε που ήρθαν το 1970, yeah, ήρθε ο Νοεβάγορα από, από την Ομόνια. Ηταν ο Μελί ο Μελίσο Άσπρου, έπαιξε με παλιά ομόνια και μετά πεζοπορικό. Αυτά ο Ντόντι ε, του Από. Ε, και άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί. Αλλά είχα επειδή αγαπούσα και το ποδόσφαιρο και έκανα και αυτέ τι γνωριμίε και φιλίε με όλου. Ανεξάρτητα Ά. αν ήταν αποελίστε, ομονιάτε, απολωνίστε και ξέρω εγώ. Και ε, παρακολουθούσα α πούμε την, με ευχαρίστηση την πορεία όλων των Κυπριακών ομάδων, αλλά ειδικά του Αποέλ, γιατί ήμουν Αποέλιστα. Θα δούμε στη συνέχεια αντά του Αποέλ. Τώρα θα ήθελα να μάθω περισσότερα ποιο είναι ο Ντίνο Ιορδάν. Που γεννήθηκε είπατε, στο πέρα χωριό, ο πατέρα σα αστυνομικό. Ναι. Πώ μεγαλώσατε. Ε, κοίταξε να δει. Ο, ο πατέρα μου ήταν αστυνομικό, είναι κερινιώτη. Ήταν από το Καζάφανιν τη Κερίνια. Ο Καζάφανιν είναι περίπου τρία μίλια δίπλα από την Κερίνια. Η μάνα μου ήταν τη από το Μαθιάτη. Όταν ο πατέρας μου ήρθε και ήταν στο σταθμό της Περαχωριονίσου, η περιοχή του ήταν και ο Μαθιάτης λιθροδόντας, γνώρισαν τη μητέρα μου, ε, παντρευτήκαν και ήμουν, ήμουν, ο πρώτος γιος τους, εγώ και ο, ο δεύτερος αδερφός μου γεννηθήκαμε στην, στο Περαχωριονίσου. Ε, 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 ε είμαστε έξι παιδιά. Μετά ο, ο, αδερφός μου Ιορδάνης που μαγαρίστηκε πριν χρόνια γεννήθηκε στην Αθιένου. Η αδερφή μου η Γκέντη στη Λάνακα. So, επειδή έπαιρνε μεταθέσεις ο, 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 Μιχάλης και ο Γιώργος, οι δύο τελευταίοι, γεννήθηκαν στη Λευκοσία. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, ήταν ευκατάστατη οικογένεια, οι γονείς σας με τι ασχολούνταν και ήταν αυστηροί. Οι γονείς μας ήταν Uh, και αυστηρή αλλά και με πολύ αγάπη για τα παιδιά του. Η μάνα μου ήταν σπίτι, έξι παιδιά και, και ο πατέρα μου ήταν αστυνομικό. Ε, ξέρει, δεν στεριούμαστε τίποτε, αλλά δεν είμαστε πλούσιοι. Με ένα μισθό αστυνομικού uh, καταλαβαίνει ότι η, η ζωή μα ήταν καλή, είμαστε ευχαριστημένοι και uh, δεν μα έλειπε κάτι, αλλά δεν είχαμε ευχέρεια μπροστά πλουσίου. Σε μια παλιά σα συνέντευξη, διάβασα ότι μεγαλώσατε σαν να είσαστε σε αστυνομική ακαδημία. Ναι, λόγω ναι. και τη ε, δουλειά του πατέρα σα. Ε, και του χαρακτήρα του. Ο πατέρα μου μα έλεγε: Η δουλειά μου εμένα είναι να σα ταζω, να σα ποντίζω, να σα δίνω ένα σπίτι. Η δουλειά η δική σα είναι να πηγαίνετε στο σχολείο και να μην έρχεται στο σπίτι με έλεγχο που δεν ήσασταν υπερήφανοι. Και αυτόν έκαμνε. Η μάνα μου εφώναζε μας. Κάμε τη homework, τη... Το ε... Τα μαθήματα. Τα, μαθήματα σου. Φτιάβασε. Ε, Έθενε να ευχαριστεί με ο παπάς σου που να φέρει τον έλεγχο. Ο μπαμπάς μου ουδέποτε. Η εμπιστοσύνη μου είναι σε εσά, ξέρετε τι θέλω, εγώ κάνω τη δουλειά μου, έχετε το σπίτι, έχετε τα φαγιά σα, σα δίνω, σα παπετσώνω, εσεί έχετε τη δουλειά του σχολείου να μαθαίνετε, να είσαστε τον καλή μαθητέ και να είσαστε τον υπερήφανο γι' αυτό. Και το έκανα με όλου μα. Και ε, όλοι, εγώ και τα αδέρφια μου, είμαστε μορφωμένοι. Για το λόγο ότι επέμενε ο πατέρας μου και μας έλεγε η σκάλα που θα σε ανεβάσει κάτω από τη φτώχεια είναι α, τι θα μάθεις και πώς θα το μάθεις και μετά πώς θα το χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου. Ό,τι βάλεις λέει μεταξύ του ένα αυτού μέχρι του άλλου κανένας δεν μπορεί να σου το κλέψει. Μάλιστα. Πώ βρέθηκατε στην Αμερική, ε, Η μάνα μου είχε έναν αδερφό που ήταν στην Αμερική. Ε, όταν τελείωσα την τεχνική σχολή, ε, πήγα στρατιώτη. Ε, είμαι τη θητεία του 1968. 68 ήμουν 68, 18 χρονών. Ε, και εκείνον τον καιρό, έξερω την νομοθεσία εδώ, όταν έμπαιρνες σε πανεπιστήμιο, εδικαιούσουν να κάνει αίτηση και να σε αφήσουν να φύγει πριν τα δύο χρόνια. So εγώ έκανα μόνο 14 μήνε θητεία στην Εθνική Φρούρα από τον Ιούνιο που μετά το σχολείο που πήγαμε στο Κέντρο Ιεροσκήπου, μέχρι το, το τέλος του Αυγούστου του 69 και έφυγα Uh, Στι 2 ή 3 Σεπτεμβρίου από την Κύπρο για Αμερική. Με το πλοίο Queen Anna Maria μα πήρε 17 μέρε. Πήγαμε στην Αμερική, με παράλαβε ο θείο μου, πήγαμε με μια ξεδέρφη μου. Έμεινα μαζί του ορισμένου του πρώτου 2-3 μήνε και μετά βρήκα uh, δωμάτιο, uh, έκανα πολλέ οι γονείς να... σας έρχονταν να δουν Όχι. πώς ήταν ο γιος τους στην Αμερική. Όχι, δεν μπορούσαν. Α, οι γονεί μου ήρθαν στην Αμερική μετά την καταστροφή με την εισβολή και όταν αφιπηρέτησε ο πατέρα μου από την αστυνομία. Σω so, ήρθαν στην Αμερική το 1976. Οι σπουδέ σα. Εγώ άρχισα τι σπουδέ μου από το 1970 και ε, 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 πήρα δουλειά Uh, η... το πτυχίο μου είναι aerospace engineer, πήγα στο NYU, school of engineering and science, τελείωσα, δούλεψα στην αρχή σαν jet engine designer με το Pratt Whitney Aircraft, μετά δεν μπορούσα να πάρω top clearance, so άλλαξα κλάδο και πήγα στα χρηματιστήρια, στις ασφαλιστικές εταιρείες και ξέρω εγώ, και η πρώτη μου δουλειά ήταν με το AIG, American International Group, που άρχισα το 1976 και η καριέρα μου άρχισε να πηγαίνει. Υπήρξαν στιγμέ μετά τι σπουδέ που να σκεφτήκατε να επιστρέψετε πίσω στην Κύπρο. Ναι, no, ουδέποτε. Ναι. Παρόλο που μου αρέσει η Κύπρο, οι ευκαιρίε που έβλεπα στην Αμερική ήταν απεριόριστε. So, τι έκανα, ερχόμουν στην Κύπρο σχεδόν κάθε χρόνο για να έχω την επικοινωνία. Για να καταλάβει, παντρεύτηκα το 84, είναι τώρα, είμαστε 40 χρόνια. Η γυναίκα σας Η γυναίκα μας την... είναι από την Αμερική. Αμερικανίδα, αλλά από Ιταλική καταγωγή. Η γυναίκα μου έχει έρθει στην Κύπρο 50 φορέ. Σχεδόν κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Έχουμε σπίτια εδώ στη Λευκοσία. Παιδιά, εγγόνια. Έχω τρία παιδιά και, και πέντε εγγόνια. Τους μιλάτε ε... για την Κύπρο. Πάντα, αφού έρχονται. Mm. Τα εγγονάκια μου Uh, τα, τα, τρία από τα πέντε είναι βαφτισμένα εδώ, στη, τους φέρνω στην Κύπρο. Έχουμε ειδικά το καλοκαίρι στις, τον, τον Ιούλιο, uh, ο Λεωνίδας μας, ο τελευταίος που τώρα είναι 8 μηνών, θα βαφτιστεί στην Κύπρο, θα το φέρω. Θα βαφτίσουμε στην Κύπρο. Και φαίνεται ότι και άλλα αδέρφια σας έχουν ακολουθήσει στην Αμερική ναι, και ναι. έχουν και τις δικές τους επιχειρήσεις. Uh, ναι, εγώ είμαι ο πρώτος. Ο δεύτερος αδερφός μου ήταν uh, γιατρός είναι είμαι 74 χρονών, αυτός είναι 72, uh, ήταν uh, παιδιάτρος. Uh, uh, ο τρίτος μας ο αδερφός, δυστυχώς τον έχασαμε γρήγορα από μια ανασθένεια, ήταν biomedical engineer, είχε master's in biomedical engineering από το Rutgers University. Μετά είναι, ήταν οι αδερφοί μας και αυτοί μας και αυτοί μορφωμένοι και δούλευε για τα αδέρφια μου στο Medical Office, γιατί ο, ο δεύτερος αδερφός και ο πέμπτος ο, ο Μιχάλης και εκείνος είναι παιδιατρός και ήταν μαζί, στα, ε, δημιουργήσαν αφ, ε, αυτό το practice που λέγονται Astoria Pediatrics και βάλαν και άλλους γιατρούς μέσα, συνέντερους και, 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 και μετά από το το πουλήσαν στο Northwell University Hospital uh, Long Island Jewish και ακόμα ο Μιχάλης είναι γενικό διευθυντή του Pediatrics Division uh, εκεί μέχρι να αφιπηρετήσει. So, και ο μικρό ο Γιώργο είναι και εκείνο φανατικό από πιο πολλά από μένα και έχει, είναι στα restaurant business. Έχει έναν ωραίο restaurant στο Glen Cove. Είναι, είναι waterfront δίπλα από μια μαρίνα. Και έχει τρει σημαίε στο, στον ιστό του: την Αμερικάνικη, την Κυπριακή και τη σημαία του Ομποέ. Μάλιστα. Ναι. Όταν σας τώρα, ακολουθεί στρα... όταν έρχεστε στην Κύπρο να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα. Βέβαια. βέβαια. Και αυτό έρχεται στην Κύπρο. Και αυτό έρχεται στην Κύπρο συχνά. Ήταν εδώ για δύο μήνε. Πέφυγε πριν τρει εβδομάδε. Εσεί ασχολήσετε με τον ασφαλιστικό κλάδο. Ναι. Όπω ε, διάβασα και μάλιστα είστε και ιδιαίτερα πετυχημένο. Ηταν εύκολο αυτό ο δρόμο προ την επιτυχία, αν σκεφτεί κανεί ότι έγινε σε έναν χώρο όπω είναι η Αμερική, όπου ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο. Ναι. Το προνέχτημα τη Αμερική είναι. Έξω την ελληνική ε, λέξη. Είναι μια χώρα που αυτό που κυβερνά είναι το meritocracy. Πώς το Δεν Και δίνονται πολλέ ευκαιρίε. Ναι, no, υπό... δηλαδή είναι τι έχει με το σπαθί σου. Μέσα αν περνούν ο Οι... αυτό είναι συγγενεί μου, βάρτο στη δουλειά. Καταλά. Και σου δίνουν τι ευκαιρίε αν είσαι καλό να παίρνει τι προώριες yes. Δεν του νοιάζει αν είσαι Κύπριο, αν είσαι Γερμανό, αν είσαι ό,τι ο... στην Αμερική ή να γεννήθηκε στην Κύπρο. Άρα όλοι είναι ίσοι, ξεκινούν από το ίδιο σημείο εκκίνησης. Ναι, ε, ε, έχουν τι ευκαιρίε και μετά τι μπορεί να κάνει και να αναγνωριστεί με τη δουλειά που κάνει, με τι εμπειρίε που έχει και με την εξυπνάδα που έχει. Στην Κυπριακή αγορά έχετε παρουσία διεννοείζε ε, ε, αν έχω παρουσία. Ασχολείστε, υπάρχουν επιχειρήσεις σας και εδώ στην Κύπρο ναι, που δραστηριοποιούνται. Ναι, έκανα ορισμένα σε στην Κύπρο. Ε, μια από τις πρώτες που είχα κάνει είχα μπλεχτεί με, το, με τον κύριο Ανδρέα Μπατσαλίν, πολύ καλό φίλο, ένα από του καλύτερου επιστήμονε που έχει βγάλει η Κύπρο και δημιούργησε, αν την έχει ακουστεί, το NIPD Genetics. Και ήμουν σύμβουλο σε αυτή την εταιρεία και investor, Είχα, ή, ή, ήμουν μετόχος και μέχρι που την πουλήσαμε στο MediCover. Και τα τελευταία χρόνια και στην Τράπεζα Κύπρου. Ε, τα, 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 τα τελευταία τρία χρόνια δύο, περίπου δυόμιση χρόνια είμαι σύμβουλο στην Τράπεζα Κύπρου και αυτόν ήθελα να το κάνω γιατί νομίζω μπορεί να προσφέρω κάτι στην, στα παιδιά που διοικούν την Τράπεζα από τι εμπειρίε μου που έχω στην Αμερική και Νομίζω, έχουμε, έχουμε αυτήν τη λέξη στην Αμερική, uh, If you're successful, δηλαδή αν επέτυχες, you have an obligation to give back. Δηλαδή πρέπει να προσφέρεις κάτι και στο, στον κόσμο. Και, και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ο, η, η, η γυναίκα μου από πολλά χρόνια πρόσφερε πολλά, ειδικά σε σχολεία στην, στην Αμερική οι, οι κόρε μου, έχω τρει κόρε. Όταν μεγάλωναν, πήγαν σε σχολεία χριστιανικά, καθολικά, School of the Holy Child, μετά πήγαν στο A Lady of Mercy Academy και μετά πήγα στα πανεπιστήμια και ξέρω. Η γυναίκα μου πάντα την ενδιέφερε να κάνει fundraising campaigns, ξέρεις, προσφορές, δωρεών προς αυτά τα σχολεία για να τα βελτιώνουν. Και το, το, τελευταίο που έκανε όταν πήγαμε στη Φλόριδα δημιούργησε ένα charter school, ξέρεις πού είναι τα charter school α, α, και χτίστηκε με δαπανές περίπου 18,5 εκατομμύρια και ήταν η γυναίκα μου που ήταν the fundraiser chairmaster. Ε? Τέτοια κάνετε και στην Κύπρο, κύριε Ροδάν. Τέτοια κάνετε και στην Κύπρο. Έκανα ορισμένα υποτροφίε για κάτι παιδιά που ήθελα να βοηθήσω. Όχι μόνο εδώ και στην Αμερική. Και άμα μπορώ, βοηθώ όσο μπορώ. Πιο πολλά Στην Αμερική ιδρύσαμε ένα ίδρυμα μέσω τη Αρχιεπίσκοπη. Ε, μόνο ένα-δύο Κύπροι ήμασταν, οι άλλοι όλοι είναι Έλληνε και αυτό το ίδρυμα λέγεται Faith, δηλαδή πίστη, από τον Αρχιεπίσκοπο. Η, η πιο μικρή εισφορά που έπρεπε να βάλει για να γίνει ιδρυτή ήταν ένα εκατομμύριο δολάρια και ήμασταν ε, 30 άτομα. Είχαμε ένα target, ένα στόχο να δημιουργήσουμε κάτι μέχρι 100 εκατομμύρια δολάρια και τι κάνει αυτό το ίδρυμα, δίνουμε υποτροφίες σε Ελληνόπουλα, Κυπριόπουλα και ξέρω εγώ για, για δύο σκοπούς, στα Παρεμιστήμια Αμερικής για να τους βοηθήσουμε να πάρουν τα διπλώματα τους και στέλνουμε και first generation Greek Americans, δηλαδή το, η, η, αυτοί που γεννηθήκαν στην Αμερική, του, έχουμε το Ionian Village στην Ελλάδα και τους στέλνουμε το καλοκαίρι να μάθουν την πίστη τους, να μάθουν τι είναι η Ελλάδα, να περάσουν 8 εβδομάδε εκεί και ξέρω εγώ. Τώρα, να περάσουμε στα Τάποελ. Ναι. Είχαμε τι επίσημε ανακοινώσει σήμερα. Έχετε καταλάβει ότι ο κόσμο τη ομάδα σα βλέπει ω τον άνθρωπο που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο όνειρο κάθε από Ελίστα. Ε, κοίταξε, πολλοί θα δουλέψουν για αυτήν τη δουλειά. Ναι, μπορεί να είμαι εγώ που θα έχω το μεγαλύτερο responsibility για να γίνει αυτό το έργο. Για αυτόν το έκαναμε με αυτόν το σύστημα. Θέλω να βοηθήσω το σύλλογο, γιατί ο σύλλογο δεν έχει μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα που τη δώσαν ε, για διοίκηση στην ε, ΑποΕΛ αλλά έχουν και άλλες ομάδες και είναι ένα μέρος που όλα τα παιδιά του ΑποΕΛ με ό,τι άθλημα θέλουν mm. να επέξουν. Τους δίνεται η ευκαιρία να, να, να μπουν σε αυτά τα, τα, α, τα αθλήματα και Γι' αυτόν τον το σκοπό ήθελα, ας πούμε, να κάνω κάτι που θα είναι για πάντα, δηλαδή ένα γήπεδο και ό,τι άλλο κάνουμε στο γήπεδο θα μείνει. Εμείς μια μέρα είναι να πεθάνουμε, γιατί καμιά φορά λες τι θα αφήσει πίσω σου, θέλω να αφήσω κάτι που θα είναι για πάντα και θα βοηθά όλα τα παιδιά α, α, του, 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 του Αμπουέλ για, για το άθλημα. Γιατί ο σύλλογος από ε, για μένα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ε, όπως κάνουμε στην Αμερική με τον Πανκύπριο. Ο Πανκύπριος έχει ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά έχει, έχει χορευτικό συγκρότημα, έχει ε, θεατρικό συγκρότημα, έχει ε, ε, ο άλλα τμήματα που είναι cultural και αυτό κάνει και ο σύλλογο του ΑΠΟΕΝ. So, νιώθετε την αγάπη εσεί από την πρώτη μέρα που υπήρξε πληροφορία ότι είστε το άτομο που θα υλοποιήσετε αυτό το όνειρο όταν έρχεστε στην Κύπρο ή και σήμερα που ήταν οι ανακοινώσει, νιώσατε εσεί τι σημαίνει για τον κόσμο ότι περίμενε από εσά, πόσα περιμένει από εσά. Ναι, κοίταξε. Πάντα το έβλεπα γιατί είχα, είχα συνομιλίε, έρχομαι συχνά στην Κύπρο. Έρχομαι τρει-τέσσερι φορέ το χρόνο. So, έχω τη, τη, την, με... την επαφή με, με, το, με τον κόσμο, του well", και ξέρω εγώ. Αλλά δεν ήθελα αυτή η επαφή να είναι μόνο για την ποδοσφαιρική ομάδα. Για την ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, είναι για το φιλαθρόν κύριο. Όταν η επαφή είναι πιο μεγάλη, είναι κάτι το καλύτερο. Γιατί ευκαιρία να φέρουμε την νεολαία στο ΑΠΟΕΡ για καναθόσφαιρα, για πεντόσφαιρα, για κολύμβηση, για αθλητικά του στίβου και να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Και μετά θέλω να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο του ΑΠΟΕΡ σε ένα νίκημα που δεν πάμε μόνο για να δούμε ποδόσφαιρο. Πάμε για, μπορεί να πάμε για φαγητόν, μπορεί να πάμε για να δούμε... Άλλε ομάδε που παίζουν στο εξωτερικό. Άρα θέλετε να δείτε στην Κύπρο πράγματα που βλέπετε ίσω στην Αμερική. Ναι. Στο εξωτερικό και αντιστοιχώ εδώ στη χώρα μα δεν τα ζούμε τόσο. Η έξοδο να πάμε στο γήπεδο είναι απλά περισσότερε φορέ για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν Εντάξει, έχει τόσο ε... γιορτή όσο μπορεί να είναι στην Αμερική ναι. και οι παραστάσει που έχετε εσεί ενώπιον σα. Κοιτάξτε, Μπορεί να κάνει παραστάσει σε αυτόν τον γήπεδο, συναυλίε. Γι' αυτόν είδε ότι όταν δείξαμε το σχέδιο. Έχουμε προόμοιες για αυτά. Όταν υπάρχει μια εύκολη πίστα σε έναν καλυμμένο στάδιο, τα έξοδα για να φέρει έναν καλλιτέχνη είναι πολλά πιο λίγα. Όταν τα έξοδα είναι πιο λίγα, ο καλλιτέχνη θα πληρωθεί και όταν μειώσει τα. πιο πολλά λεφτά θα μείνουν για... για το στάδιο και από το στάδιο θα βοηθηθεί και η ομάδα. Και... Το, ήδ... το ίδιο είναι α σου. Όπω όπως είπα σήμερα σε συνέντευξη. Κοιτάξτε να δει. Η UEFA και η FIFA προσπαθούν να κάνουν το άθλημα, the biggest entertainment event στον κόσμο. Γι' αυτό δημιουργήσαν το Champions League, το UEFA uh, uh, European League, the Euro, το UEFA Conference, The Nations. Τι κάνουν αυτοί. Θέλουν να υπάρχουν παιχνίδια σχεδόν κάθε μέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά τι προσπαθούν να κάνουν, Προσπαθούν πριν 20-30 χρόνια. Ό, όταν έφυγα από την Κύπρο, μόνο άνδρε πήγαιναν στα. Τώρα πάνε οικογένειε. Παν γυναίκε, πάνε άνδρες, πάνε και τα παιδιά του. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στάδιο που μπορεί να φιλοξενεί οικογένειε. Να πάνε, μπορεί να πάνε πιο γρήγορα, να έχουν και το δείπνο του να φάνε το φαγητό. Μας. Οι οικογένειε μπορεί να θέλουν να πηγαίνουν, κύριε Ροδόνη, αλλά δυστυχώ δηλαδή, στην Κύπρο και η βία που επικρατεί, δυστυχώ. Θα το κάνουμε να είναι πολύ safe. Γιατί αυτά τα 2.000 περίπου, 1.926 ε, 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 καθίσματα που θα είναι ε, luxury, θα είναι πολύ πιο προστατευμένα και θα αρχίσουμε με αυτήν την προστασία να την επεκτείνουμε σε όλο σε... το κύπεδο. Για, 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 για τον λόγο ότι η βία καταστρέφει, καταστρέφει το άθλημα. Ο φανατισμός και η διχόνοια καταστρέφει το άθλημα. Α, εν αυτό που είπα και στην συνέντευξη σήμερα ότι ένα από τα μεγάλα παράπονα που έχω για τους Κύπριους είναι ότι όταν, όταν είναι διχασμένοι. Εγώ είμαι ομονιάτης, εσύ είσαι αποελίστα και αυτό δεν υπάρχει τόσο βολά ε. στην Αμερική. Οι φίλοι μου ήταν και ομονιάτε και αποελίστε, και αελίστε, και, και απολονίστε και, και, και. Και ναι, βάλουμε και στοιχήματα, αλλά στο τέλο είμαστε πάντα φίλοι, νιώθουμε για την Κύπρο. Όταν εγώ ω αποελίστα έπεσα το αποέ, έβλεπα όλα τα παιχνίδια του αλλά έβλεπα και τα παιχνίδια της ανόρθωσης, έβλεπα και τα παιχνίδια της ομόνιας. Και όταν η ομόνια έπαιζε με ξένους, είμαι με την ομόνια. Δεν είμαι με, του ξένου. τους ξένους. Τι ήταν Αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει στην Κύπρο και ελπίζω σιγά σιγά να αλλάξουμε την κουλτούρα του Κυπραίου, ότι είμαστε όλοι Κυπροί, μπορεί να είμαστε ανταγωνιστέ όταν παίζει από ελ ομόνοια, η, η ανόρθωση από ελ, η ομόνια ανόρθωσης, αλλά να είμαστε ενωμένοι εναντίον των άλλων ξένων. Τι ήταν αυτό που σα έκανε να σκεφτείτε να επενδύσετε στο γήπεδο του Αποέλ, ήταν μόνο η μεγάλη σα αγάπη για την ομάδα, ή θέλατε με αυτόν τον τρόπο να δραστηριοποιήσετε πιο ενεργά στην Κύπρο. Είναι δύο πράγματα. Το ένα, έχω την ευχαίρεια και ευτυχώ έχω πετύχει επιχειρηματικά και έχω τη δύναμη, την οικονομική δύναμη να το κάνω. Μετά, uh, κοίταξε, αν ήταν μόνο για επένδυση, μπορώ να κάνω επενδύσει στην Αμερική με, 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 με πιο εύκολη ευχαίρεια για, να κάνω λεφτά. Δεν ήταν αυτό. Ναι, οι επενδυτέ πρέπει να έχουν πίστη ότι δεν θα κάνουν την επένδυση και δεν θα ωφελήσουν. Αλλά ήθελα να κάνω μια επένδυση και να ωφεληθεί το ΑΠΟΕΛ, το κλαμπ, δηλαδή ο σύλλογος. Καταλάβες. Και ο φύλαθλο του Αμποέλ, όχι μόνο του Αμποέλ, αλλά ο φίλαθλο. Ο Κύπριο φίλαθλο. Κύπριο Βέβαια, για το Γήπεδο. Ήταν μια εύκολη απόφαση γιατί αν σκεφτούμε ότι είναι ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ναι. και με την ομάδα να διανύει μάλιστα. Όχι και την καλύτερη περίοδο αυτό το διάστημα σε σχέση με τα οικονομικά. Ναι. Ήταν μια εύκολη απόφαση για σας να πείτε ότι θα προχωρήσω να κάνω αυτόν τον κήπεδο. Ναι, ήταν, ήταν εύκολο για αυτόν τον λόγο. Εγώ έχω καθαρό μυαλό. Βλέπω το σύλλογο του ΑΠΟΕΛ, βλέπω το ΑΠΟΕΛ ΕΦΣΥ και αν έχουν προβλήματα ξέρω εγώ και βλέπω και την εταιρεία που θα κάνουμε για να κάνει έναν έργο που θα είναι για πάντα στη Λευκοσία. Αυτό με ενδιέφερε πιο πολλά και ήθελα να είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου και να είναι οι συνεργάτες μου αυτοί που θα δουλέψουν σκληρά για να γίνει αυτόν πραγματικότητα και οι άλλοι που θα έρθουν να ενωθούν μαζί μου σαν επιχειρητέ, για να κάνουμε αυτόν το έργο. Γι' αυτό θέλω όταν βάλεις όλες τις δυνάμεις σου σε έναν project που θα είναι θα πετύχεις. Όταν ανα, αναμείγεις προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί, διαλύεσαι. Γι' αυτό ήταν πιο εύκολη η απόφασή μου, γιατί προσπαθήσαμε να βάλουμε κάτω ποια πράγματα, the fundamentals που έπρεπε να, να κινήσουμε, αν θα μας βοηθήσουν οι, οι διοικητικές αρχές, ο Κόα. Η κυβέρνηση, και ξέρω εγώ και κατά πόσον, και τι πρέπει να κάνουμε εμείς πλέον και επιπλέον για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Πόσο καιρό σα πήρε να στείλετε τα χαρμόσυνα νέα στην Κύπρο ότι θα επενδύσω στο γήπεδο, Από τον. Α... Κοίταξε να δεις, για να... για να σου πω, η ιδέα άρχισε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 23. Έρχομαι στην Κύπρο, πήγαινα στο γάσι ήμουν στον τελευταίο μπαξ το 28 με φίλους, πολλοί απολελίστες μέσα και κοιτάζαμε το Αμποέ, πήγαινα να δω την Ομόνια όταν έπαιζαν εξωτερικά. Όμω όταν ήμουν στην Κύπρο, ό,τι παιχνίδι είδα, πήγαινα να το δω. Πήγα να δω τον Απόλλωνα, πήγα να δω την Ανόρθωση πολλέ φορέ. Ναι, γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο και μου αρέσουν οι Κυπριακές ομάδες και θέλω να τις υποστηρίξω. Ε, η ιδέα μπήκε γιατί, γιατί μιλούσαν, έχουμε καμούν προεργασία και και, και. Το Σεπτέμβριο του 23 όταν ήρθα, τους λέω παιδιά, πού είστε, κάνετε feasibility study, δι, γιατί θέλω να δω, έχω ενδιαφέρον να δω λεπτομέρειες. Και τότε αρχίσαμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Τους λέω, του, δεν θα με πάρει χρόνια για να σας πω ναι ενδιαφέρομαι ή όχι. Είδα τι δουλειά κάνα, η οχι ειδα τι δουλεια καναν η δουλεια του ήταν καλή, κάναμε ορισμένε μετατροπές και μετά μιλήσαμε πώς θα είναι το structure. Και γιατί ήθελα πούμε να είναι το καθένα ξεχωριστό. Θέλω τη διοίκηση του σταδίου να είναι μια ομάδα να έχω εγώ control ναι. με όχι εγώ personally, εγώ με άλλους επενδυτέ, και να έχουμε μόνο έναν πονοκέφαλον, όχι πολλού, Ο πονοκέφαλός μας είναι να χτίσουμε αυτόν το γήπεδο και να το κάνουμε να είναι όπως εξηγήσαμε σήμερα στον κόσμο. Κι όταν ήταν το πρώτο άτομο που πήρατε τηλέφωνο να του πείτε θα επενδύσω στο γήπεδο του Αποέλ. Ε, ήταν ήταν έναν άτομα, ήταν, ήταν συνομιλίε με τον κύριο Πετρίδη για να, για να συμφωνήσουμε για το στράξιο. Γιατί ε, ε, στην αρχή να να είναι μαζί με, με το με την Αποέλευση Limited και εδώ δεν ήθελα να είναι. Άχι. Ήθελα να είναι ξεχωριστό project με δική του διοίκηση και ξέρω εγώ, και τα βρήκαμε. Ο, η, η, τον βρήκα πολύ λογικό. Ήταν όνειρο του και μου λέει: Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να γίνει αυτό το έργο. Είμαι μαζί σου. Το κύριο Πετρίτη ήταν από την αρχή αυτόν τον όνειρο. Ο όσα ναι, χρόνια βρίσκεσαι στη διοίκηση, να έρθει ναι. η μέρα που θα κάνει το γήπεδο ναι, δαπάνη. Και δεν με πίεσε ε, για. Έχω άλλα προβλήματα οικονομικά να με βοηθήσει εδώ και ξέρω εγώ. Από την πρώτη, εγώ του είπα. Από την πρώτη που εμιλήσαμε, το λέω, κύριε Πεντρίδη, θέλω να αφησιωθώ για αυτόν το project. Και μου λέει, εντάξει. Ε, και του δίνω συγχαρητήρια, γιατί παρόλο που έχει πιέσεις άλλες και ξέρω εγώ, ε, λέει, εντάξει, αυτά είναι δικά μου θέματα... Ε, ε, δικά μου θέματα ε, πρέπει Ήταν να τα λύσω. Ήταν η πρώτη εγώ. φορά που σα προσέγγισαν ή υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια οποιαδήποτε προσέγγιση για να ξαναδείτε no, Δεν το... είχα, είχα, πολλές πολλέ μέχρι που σου είπα από την αρχή. Μάρτιο του 23 μέχρι και έγιναν οι πιο πολλέ συναντήσει πιο σοβαρέ που μετά είδαμε φυζαπίδο τη το κοιτάξαμε, κάναμε μετατροπέ, κάναμε research. Ξέρεις, ε, έκανα ε, research με περίπου 8.000 άτομα, όχι όλοι, δεν μας στείλαν πίσω τα Μάλιστα. τέτοια, αλλά είναι αυτοί που είχαν τα διαρκείας. Και ο Αποέλε έχει μεγάλων κόσμων διαρκείας, τι θέλετε τα παιδιά, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, ξέρω εγώ, για να τα δούμε. Όχι μόνο δικέ μα ιδέε που φέρνουμε είτε από την Αμερική, είτε από την Ευρώπη, πώς γίνονται άλλα στάδια και τι κάνουν, αλλά και τις επιθυμίες τον ανθρώπο που στο τέλος Αυτή δεν είναι το είμαι το... εγώ που να στηρίξω γιατί εντάξει έβαλα ορισμένα λεφτά, θα το βάλω θα, έχουμε, θα το χτίσουμε αλλά η υποστήριξη θα έρθει που το, που το που και το... ο κόσμο θα το χαίρεται yeah. όταν yeah. πηγαίνει να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα yeah, yeah, yeah. από την οικογένειά σας Ποιο yeah. χάρηκε περισσότερο μου ο Γιώργος η γυναίκα σας πως το πήρε είναι, είναι very supportive γιατί ξέρει ότι έκανα δωρεέ. Αυτή δεν είναι δωρεή. Αυτή είναι επένδυση. Αλλά στην Αμερική έκανα αρκετέ δωρεέ σε σχολεία, σε μαθητέ, στην Αρχιεπισκοπή και, 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 γιατί ήταν ο τρόπο που λέω πέτυχα, ε, πλουσίεψα και πρέπει να δώσεις κάτι πίσω ε, στην κοινωνία. Και το έκανα αυτό. Έκανα και στην Κύπρο ορισμένα έργα και ξέρω εγώ. Δεν θέλω να τα λέω γιατί αυτά α, ο πατέρα μου έλεγε: Γεια μου, κάνε το καλό και ρίξε το στο γυαλό. Ε, ε, ναι. Το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Ναι. Θα σας ενδιέφερε κάποτε να γίνετε ο πρόεδρος της αγαπημένης σας ομάδας. Να γίνω εγώ πρόεδρο ναι. για το αποέλευσή. Ναι, no, ε, ε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σα φοβίζει επειδή είστε στο εξωτερικό ή απλά no, no, δεν ε, ναι. θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό. Ναι, no, να δει. Δεν έχω τι εμπειρίε. Δεν νομίζω να είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο. Αυτό θέλει αφιέρωση. Πρέπει να είσαι εδώ. Ε, ε, είναι uh, managing, δηλαδή διήγηση διοίκηση μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι very complicated. Δεν ειναι είναι, είναι part-time job. Δεν μπορεί να το κάνει από μακριά. Ναι. Η Έχει σχέση σα με τον πρόδρομο Πετρίδη. Καλέ. Πολύ καλέ. Γιατί, κοίταξε, έχω ορισμένε αυστηρότητε αλλά δεν σε χτιμά και καταλαβαίνει ότι προσπαθώ να κάνω κάτι που θα είναι καλό για το αποέλθει σαν μια οικογένεια. Και σου είπα, του δίνω συγχαρητήρια γιατί λέει εντάξει το αποέλευση είναι εδώ, νομίζω με την κατασκευή του σταδίου θα βοηθηθούμε κι εμείς, αλλά δεν θα θα, θα σα αφήσω να το κάνετε. Πώ θα είναι αυτό το γήπεδο, Έχετε εσεί παραστάσει από, από, τη μεγάλη χώρα που, ζείτε με υπερσύγχρονα γήπεδα. Θα είναι ένα τέτοιο στολίδι και στη χώρα μα. Ναι, ναι, γιατί είδατε τα σχέδια. Ναι. Πρέπει, πρέπει να δημιουργήσεις κάτι που τραβά τον κόσμο όχι μόνο το Σαββατοκυρίακο για ένα-δύο παιχνίδια. Να υπάρχουν άλλα activities που μπορούν να πάνε. Ας, ας σου, πω. Uh, πρέπει να έχουμε νεθές, που μπορούμε να κάνουμε γενέθλια. Μπορεί να κάνουμε βαφτίσιο. Έχεις, έχεις, το πάρκινγκ. Έχεις φούτσα. Ένας αποελίστας έχει έναν παιδί 12 χρονών να κάνει τα γενέθλια του, θα προσκαλέσει 20 φίλους τους ε, να πάει να κεράκια, ξέρω εγώ. Όχι. Να έρθει στο γήπεδο να γιορτάσει, να σε σερβίρουμε φαγητό, μπίτσε, <laughs> κεράκια στην Τούρκια. και να πάω είναι... να, παίξει και φούτσα. Ε, Κατάλαβε. Τώρα, μα είναι εικόνε που βλέπετε στο εξωτερικό, που βλέπουμε στο εξωτερικό mm. και θα θέλαμε να δούμε και στην Κύπρο να τι βλέπουμε σε αυτό το γήπεδο. Ναι, κοίταξε να δει. Παίζουν παιχνίδια. Κάθε Σαββάτο είναι το Premier League. Η κόρη μου η μικρή που έπαιξε στην Εθνική Κύπρο και έπαιξε και στο Apollon Ladies και έπαιξε στο UEFA Champions League είναι, ε, είναι πολύ καλή. Έπαιξε στο U-17 National Team της Αμερικής, κατάλαβες. Yeah. Okay. So κάνει marketing για το Premier League, για το NBC Sports, κατάλαβες. Okay. 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 Uh, όταν έχεις αίθουσες σαν sports bar, ένα-δύο sports bar στη facility Έχεις το πάρκινγκ, ο κόσμο μπορεί να πάει. Uh, θα δείχνει όλα τα παιχνίδια. Θα δείχνει Arsenal, θα δείχνει Manchester City, θα δείχνει. Εγκαλύτερα ο κόσμο να πάει με του φίλου του σε έναν περιβάλλον έτσι. Ναι. Yeah. Uh, το άλλο. Υπάρχουν το Champions League, το Europa League, etc. Υπάρχουν τα παιχνίδια τα εξωτερικά. Γιατί ένα από δεν θέλει να πάει στην Πάφων. Γιατί έμοιανε εισιτήριο, γιατί τα εισιτήρια είναι 2.000 και πουληθήκαν και ξέρω εγώ. Α πάει στο γήπεδο μα και θα έχουμε, αν μπορούμε να. Να το δείχνουμε και να έχει μια ατμόσφαιρα με άλλου φίλου του. Ε, Κατάλαβε και να το βλέπει εκεί. Αυτά τα κάνω για να γίνεται ε, έναν destination. Το γήπεδο θα είναι destination για του αμπολίτε και του φίλου και ξέρω εγώ. Θα κάνουμε restaurant. Απλανεί ο κόσμο. Αν η ποιότητα είναι καλή, θα πει, ο αποελίστα την πάει. Γιατί σου λέει: Από με την οικογένεια μου, ναι, ναι, το φαγητό είναι καλό, δεν θέλω να γυρίζω να πάω να βρω πάρκινγκ, ξέρω εγώ. Και αυτό. Και ίσω με αυτόν τον τρόπο να στηρίζει και την αγαπημένη του ομάδα. Στηρίζει την αγαπημένη του ομάδα και στηρίζουμε και επιχειρηματίε που θα θέλουν να μπουν. Mm. Ναι, κύριε, να ανοίξω έναν κατάστημα εκεί, ναι, να ανοίξω. Υ υπάρχει αυτή η πρόνοια για να φέρνουμε κόσμο σε αυτόν το γήπεδο σχεδόν κάθε μέρα. Δεν είναι ανάγκη να είναι χιλιάδε ο κόσμο. Συναυλίε. Μπορεί να κάνει δύο, τρει, τέσσερι συναυλίε. Όταν έχει και έναν καλό μέρο, Εκείνο που επέμενα είναι να το κατασκευάσουμε με τέτοιον τρόπο που να είναι πολύ φιλικό για οικογένειε και να είναι μεγάλη ασφάλεια. Με βάση του υπολογισμού, πότε αναμένεται να υπάρξει το πρώτο σφύριγμα στο γήπεδο του Απόλου. Το 28. Σκέφτεστε ήδη αυτή τη μέρα. Οραματίζεστε. την οραματίζουμε, αλλά θέλω, ξέρω ότι υπάρχει πολύ αρκετή δουλειά. Το αυτό που οραματίζουμε είναι τι πρέπει να κάνουμε του επόμενου τρει μήνε, τι θα κάνουμε του επόμενου έξι μήνε, τι θα κάνουμε του επόμενου εννιά μήνε. Πρέπει να μπαίνει step by step by step, βήμα με, μήμα, με βήμα και να είσαι πάντα έντονο και προσεκτικό να γίνονται αυτά. Και σίγουρα δηλαδή, οραματίζεστε να πάρει και το πρωτάθλημα η αγαπημένη σα ομάδα. Ναι, ναι, κοίταξε. Όλοι, όλοι, όλοι οι φίλαθλοι θέλουν η ομάδα του να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο εγώ. Και ο ο και ο Ανορθωσιάρη, και ο Αεκτσί, και ο Απολωνίστα, και ο, ο Μονιάτη. Αυτό είναι το όνειρό μα. Πώ βλέπετε την πορεία φέτο. Καλή. Πολύ καλή. Η ομάδα είναι καλή. Είναι αντα... ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ε, έχω ελπίδε ότι μπορεί να, να το κερδίσει. Αλλά υπάρχουν και άλλε καλέ ομάδε. Οι πρώτε έξι ομάδε είναι πολύ καλές. Και η Άκη είναι καλή και η ομόνια είναι καλή και η Ανόρθωση είναι καλή και Δεν δε, δε είναι ο Άρι, ο, ο, ο Πάφο. ναι. Ε, μα αυτά είναι ο καιρό ο παλιό που ήταν. Δύο, όταν ζούσα εγώ στην Κύπρο, ήταν είτε από ελ είτε ομόνια. Για ποιον λόγο. Είχαν του μεγαλύτερου φυλάθρου και ακολουθούν και είχαν τα παραπάνω παιδιά και οι πιο πολλοί παίχτε ήταν self-grown. Δηλαδή ήταν από τι ακαδημίε, από τα τσικό, πήγαιναν στη δεύτερη, πήγαιναν στην τρίτη. Αφού ένα συμμαθητή μου ήταν ο Δήμο Ο, ο Ελευθεριάδη, που έπαιξε τερματοφύλακα στην Ομόνια. Ο, ο, ο αδερφό του ήταν δερμαροφύλακα και έγινε και εκείνο δερμαροφύλακα. Έτσι, από ακαδημίε βγαίνουν τα παιδιά. Εγώ έπαιξα στον οθέλον γιατί με θεωρούσαν Αθιενίδη. Γιατί ο πατέρα μου έκανε πολλά χρόνια στην Αθιένου και κάναμε και εμεί πολλά χρόνια στην Αθιένου και είχαμε πολλού φίλου στην Αθιένου. Σε πού να παίξει ποδόσφαιρο, στην Έπαιξα δύο χρόνια στον Οθέλο. Ναι. Τώρα, πριν να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω... Παρακολουθείτε χτενόμενα στη χώρα μα ιδιαίτερα στην πολιτική. Ναι, ε, 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 ναι τα κοιτάζω. Ε, 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 μέσω τη εκστρατεία που κάνουμε με την ΨΑΚΑΝ και τον Παγκύπριο για να προωθούμε το θέμα της Κύπρου με γερουσιαστές, με ε, you know, congressmen and senators. Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Uh, οικονομικά η χώρα πάει καλά. Uh, πολιτικά βελτιωνούμαστε, αλλά ακόμα δεν είναι. Κοίταξε να δει: Το πρόβλημα μας με την Τουρκία είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί η προπαγάνδα του είναι καλύτερη. Αυτά τα λεφτά που δίνουν για προπαγάνδα στην Αμερική είναι πάρα πολύ πιο πολλά από εμά. Αλλά πάντα έχω ελπίδες, δεν τα χάνω ποτέ μου και ε, δουλεύω σκληρά με τον ο Φίλιπ Κρίστοφερ που είναι ο πρόεδρο του Παγκυπρίου και είναι αδελφικό φίλο και ο αδερφό μου ο Γιώργο και ο αδερφό μου ο Μιχάλη έχουν παντρευτεί με νήσε του Φίλιπ Κρίστοφερ. Η, η μια, η η Θειανό είναι κόρη τη αδερφή του και η Μαριλένα είναι κόρη τη άλλη αδερφή του. οπότε so, είμαστε και οικογενειακά συνδεδεμένοι. So, Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επαφέ ε, με του Προέδρου τη ε, Κυπριακή Δημοκρατία έχετε, από ό,τι πληροφορούμε, με τον κύριο Αναστασιάδη είχατε αρκετέ επαφέ. Οπότε, ερχόταν στην Αμερική, είχατε και συναντήσει. Ναι, είχαμε συναντήσει. Ε, του έκανα μια μεγάλη διεξίωση στο φίλ μου στη Νέα ε, Όταν έρχομαι και είχαν ευκαιρίε με τον νέον Πρόεδρο μα, ε, ε, είχαμε ένα ραντεβού αλλά δεν τον είδα γιατί ήταν, είχε άλλες προτεραιότητες και καταλαβαίνεις σαν πρόεδρος έχεις αλλά μου είπε όταν έρχεσαι εδώ μου τηλεφωνάς άμα έχω τον καιρό να έρθει να με δεις γιατί με ξέρει από την Αμερική. Σας ζητάνε οι πρόεδροι που έχετε επαφέ, την άποψή σας, τις ιδέες σας για την οικονομία, αφού πλέον η οικονομία είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, βλέποντα και τα, τα όσα περνά ο κόσμο στην καθημερινότητά του. Ναι, μι, μιλούμε για ορισμένε ιδέε, ξέρω εγώ, αλλά κοίταξε να δει. Υπάρχουν οικονομολόγοι, έχουν σύμβουλου άλλου, αλλά ειδικά με τον κύριο Αναστασιάδη, ναι, μιλούσαμε σε μια-δυο συναντήσει που είχα στο προεδρικό μαζί του Ανάφερε ανάφεραν αυτά τα πράγματα. Ε, Ιδέε έχω μόνο. Μάλιστα. Εγώ με επαγγελ, δεν είμαι πολιτικό, είμαι επαγγελματία. Ε, δεν έχω, ε, δεν έχω ας πούμε ε, εμπειρία σαν πολιτικό. Η πολιτική είναι πολύ δύσκολη. Οι μισοί σε αγαπούν, οι άλλοι μισοί σε μισούν. Αν κάνει κάτι που είναι σωστό, εκείνοι που σε αγαπούν σου λένε ναι, εκείνοι που σε μισούν δεν το αναγνωρίζουν παρόλο που ξέρουν ότι πρέπει να είναι καλό. Άμα κάνει ένα λάθο. Είναι που σε αγαπούν, δεν το πιέζουν, παρόλο που ξέρουν ότι έκαμε λάθο. Δεν σα το πω. Ελπίζω να του το λένε στα μυστικά, στα one-on-one. On one. Για, γιατί κανένα δεν είναι αλάθαστο. Εγώ πέτυχα οικονομικά στην Αμερική γιατί είχα καλέ ομάδε. Και οι καλέ ομάδε είναι πρώτα εσύ σαν. Στην κορυφή πρέπει να έχεις τα μεγαλύτερα αυτιά του κόσμου. Δηλαδή πρέπει να είσαι open minded. Το μυαλό σου να είναι ανοιχτό και να παίρνει συμβουλές από όλους mm. που έχεις στην ομάδα σου. Στο τέλος θα είσαι εσύ. Ναι, όταν δούλευα για τον Warren Buffett μου λέει παίρνω από πολλού εισηγήσεις, τις σκέφτομαι, Αλλά ο τελικός λόγος ο είναι, τελικός λόγος είναι. Λόγος μαζί μου. Και αυτό λέω. Και στι ομάδε που έκανα, η εταιρεία που δημιούργησα, το Arch Capital, αρχίσαμε με ένα δισεκατομμύριο δολάρια, 12 άτομα, και η εταιρεία σήμερα, μόλι 23 χρόνια μετά την ίδρυσή τη, είναι 34 δισεκατομμύρια, market cap, και έχει. 8.500 υπαλλήλου worldwide και κάνουν περίπου 11 δισεκατομμύρια uh, income, uh, gross income και περίπου 2 δισεκατομμύρια κέρδο κάθε χρόνο. Άρα... Ε, κοίταξε να δει. Είναι μεγάλο δημιουργία. Δεν το έκανα μόνο μου. Uh, ναι, ήμουν, ήμουν. Είναι σαν μια ομάδα. Είσαι ο coach. Εσύ είσαι. Το παιχνίδι το παίζει η ομάδα. Αν έχει μια καλή ομάδα, και, ε, τότε θα πετύχει. Και πάντα αυτόν κοίταζα και νομίζω όταν ακούει, όταν έχει respect, όταν είσαι brutally honest. Πώ τα λε ελληνικά, brutally, δηλαδή πολύ αυστηρά, και ναι, αυστηρά ναι. και brutally fair. Δηλαδή πρέπει να είσαι ίσω. Όχι, κάνω το θέλημα τούτου και, και τούτου και τούτου. Αυτό σε προωθεί. Και αυτά ήταν τα κριτήρια που είχα. Για να σου πω κάτι που μα έλεγε ο πατέρα μα. Για μου, τη νύχτα που να πάνε να κοιμηθεί, κάνει την προσευχή σου. Να ευχαριστείς τον Θεό για ό,τι έχεις. Αν είναι ένα κομμάτι ψωμί με λίγο λάιν και άλλας, πάλι ευχαριστήσει. Αν είναι ένα κομμάτι ψωμί με μια νελιά, πάλι ευχαριστήσει. Αν είναι ένα μπιφτέκι, πάλι με ευχαριστήσει. Και μετά πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου δύο ερωτήσεις. Τι έμαθα σήμερα. Αν δεν έμαθες κάτι, εχάθηκε η μέρα σου. Κάθε μέρα πρέπει μα να μαθαίνει κάτι. κάτι. Είμαι 74 χρονών και ακόμα μαθαίνω, μαθαίνω, μαθαίνω. Γιατί ο Θεό μα έδωσε μυαλά που δέχουν, που είναι απεριόριστη η storage, δηλαδή το capacity για να μαθαίνει, για να παίρνει γνώσεις. Στα 74 χρόνια. Yeah. Είναι και να κλείσουμε με αυτό. Ε, να τα σου πω και το σα... τελευταίο. Να σου πω και το τελευταίο. Και το άλλο που μου λέει, η πρώτη ερώτηση είναι τι έμαθες <σ>... σήμερα. Η δεύτερη ερώτηση, τι έκανες για να βοηθήσεις έναν άλλον άνθρωπο. Ένα συμπατριώτη, ένα γείτονα. Καταλάβες. <σ... σ>... <σ>... So, κάθε βράδυ πηγαίναμε να κοιμηθούμε με αυτές τις σκέψεις από τον πατέρα μας. Προσευχήσου προς τον Θεό, ευχαριστία προς τον Θεό. Τι έμαθες, και τι θα κάνεις για να βοηθήσεις έναν άλλο συμπατρίωτη σου Στα 74 χρόνια είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σα το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στην Κύπρο να μείνετε μόνιμα με την οικογένειά σας Νο, δεν νομίζω να γίνει αυτό για το λόγο ότι έχω τρει κόρες έχω πέντε αγκόνια έχω δύο μπρούς εγκατασταθήκαν, έχουν μεγάλες δουλειέ θα το μόνο που θα αλλάξει, αντί που επερνούσα τρει, τέσσερι, πέντε εβδομάδε στην Κύπρο, μπορεί να γίνουν δύο ή τρει μήνε. Λόγω και του γηπέδου τώρα που θα είναι. Ε, μόνο, και μόνο του γηπέδου, με σύμβολο στην Τράπεζα Κύπρου. Υ υπάρχουν λόγοι για να είμαι εδώ. Η, η, η γυναίκα μου τη αρέσει η Κύπρο. So, παρόλο που τη αρέσουν και τα αγκονάκια, και θέλει να, να, να περνά ωραίες ώρες και, ξέρω. όσο μπαίνει στην ηλικία, τόσο πιο πολλά βλέπεις και Αλλά, τα, οικονικά, οικονομικ... α, ό, ό, τα, οικονομικά, α, τα, οικονομικά α, τα οικογενειακά α, σου α, θέματα. Ναι. Άρα ραντεβού λοιπόν το 28 με όλη την οικογένεια εδώ στην Κύπρο oh, βέβαια, βέβαια, για α, να εγκαινιάσουν α, το γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, το όνειρον όνειρο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ mm. που ο Ντίνος κάνει πραγματικότητα και σήμερα ανακοινώθηκε. ανακοινώθηκε. Είναι τα πρώτα βήματα, έχουμε άλλα βήματα να κάνουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Κοιτάξτε να δει. Θέλουμε άλλου επενδυτέ. Έχω πάρει δύο emails. Ένα Κύπριο που ζει στη New Orleans, από Ελίστας, μου γράφει: Είμαι κοντά σου. Θέλω τι λεπτομέρειε και πώ μπορώ να εμπεδίσω δίπλα σου. Από το, από το New Orleans. Άρα σήμερα μετά τι ανακοινώσει ε, ήρθε. Αμέσω σου ε, ε, το δείξουμε σε λίγο. Πιθανέ που και άλλοι επενδυτέ ενδιαφέρονται να βρεθούν στο πλευρό σα. Ναι, Δεν... θέλουν να μάθουν τι λεπτομέρειε με την ιδέα ότι θέλουν να επενδύσουν. Μου λένε, εσύ θα κάνει κουμάντο. Ναι, του λέω. Τότε έχω ενδιαφέρον. Γιατί νομίζω έχω έναν καλό όνομα παγκοσμίω. Γιατί επιτύχα σε πολλέ επιχειρήσει. Αφιπηρέτησα από το Arch το 2018, το 2018. Ήμουν 68 χρονών και λέω, μετά που αφιπηρέτησα, μικροκαβάζεις με τη γυναίκα μου, στα 40 χρόνια ήμασταν τον τα 39 δεν είχαμε τόσα argument μέχρι γιατί έμενα σπίτι, δεν θα κάνεις τούτο, δεν θα κάνεις τούτο. Μου λέει, ένισε η αφιπηρέτηση. Ποιο να κάνει κάτι άλλο. Ε, έκανα raise ένα δισεκατομμύριο που δύο οίκους στην Αμερική, το Carlyle Group και το Hellman and Freeman, και άνοιξαν ένα εταιρεία τώρα που λέγεται Vantage Risk Capital. Και είμαστε τρία χρόνια τώρα που την αρχίσαμε, πάει πολύ καλά η εταιρεία, σε δύο χρόνια θα την πάρω στο χρηματιστήριο, εγκατάλαβες, αν Για πάω να... στα 80, μου τώρα μπορεί να αφιμπηρετήσω τέλεια. Για να επανέλθω, πριν να κλείσουμε στην τελευταία είδηση που μου είπατε. Εκτό από αυτού του επενδυτέ με τα email, περιμένετε το επόμενο διάστημα mm. ότι αυτοί θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και αν αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ίσω το γήπεδο του Αποέλ να... να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πράγματα που δεν είδαμε σήμερα ναι. να τα δούμε. Ναι. Και ναι. με αυτό. να ξαναδεί. Υπάρχουν πολύ καλέ ιδέε αλλά πρέπει να βάλεις τους στόχους σου σε μέρος που μπορεί να τους πετύχεις. For example, μπορεί να κάνεις indoor arena για να παίζεις πάσκεπο, ανεβαίνει το κόστο. Ο τόπος θα υπάρχει. Όλα πολλά γήπεδα στην Αμερική είναι δίπλα που ένα γήπεδο που παίζει ποδόσφαιρο και ένα γήπεδο που παίξει πάσκε, πεδόσφαιρα και ξέρω εγώ. Το ένα μπορεί να έχει 20.000 θεατέ, το άλλο μπορεί να έχει 5.000 θεατέ. Μπορεί να κάνει συναυλίε σε εκείνον τον κλειστό χώρο. Δεν υπάρχουν καλά κολυμπητήρια στην Κύπρο. Μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο κολυμπητήριο. Όλα αυτά νομίζω και ο οργανισμό αθλητισμού στην Κύπρο θα μα βοηθήσει για αυτά για το μέλλον. Αλλά όταν βάλει τόσο μεγάλη μπουκιά δεν μπορεί να την μασίσεις. Σιγά σιγά μάσισε, κατάπιε. Και μετά ο άλλος άλλη μπουκιά και άλλη μπουκιά. Ναι, υπάρχουν, υπάρχουν πολλές ιδέες και υπάρχουν και σχέδια που μπορούν να κάνουμε στο μέλλον, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε cloud, το τι έλεγες, να cloudy. Θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε έναν καλό σχέδιο, το είδατε σήμερα που το αναφέραμε, είναι καλό μελετημένο, να το αγίνει πραγματικότητα τούτα και μετά βλέπουμε έβλεπει. Θέλω να βγω στον τρίτο οροφό και να πεταχτεί που τον πρώτο ναι. στον τρίτο. Σιγά σιγά, σιγά, σιγά. σκαλεί, σκαλεί να μπει στο δεύτερο, σιγά σιγά πα στον τρίτο, σιγά σιγά πάει στον τέταρτο. Μάλιστα. Κύριε mm. Ροδάμε, mm. ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμή σήμερα. Mm. Mm. Ξέρω ότι το κινητό σα σήμερα έσπασε από τι προσκλήσει. <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμή που μου κάνατε. Ξανά mm. σίγουρα και όλοι οι αποελίστε θα ευχαριστούν για το όνειρο που τους κάνετε πραγματικότητα. Το είδαν όλοι σήμερα και στη δημοσιογραφική. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα Antenna Live Podcast έφτασε στο τέλος του. Το λέ, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.